Όσο εντυπωσιακή μπορεί να είναι η πρόσωψη ενός γυάλινου κτηρίου, άλλο τόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει για ένας μήνος πουλιών. Κάθε χρόνο εκατοντάδες γυάλινα κτίρια σε όλο τον κόσμο μετατρέπονται σε παγίδες σοβαρού τραυματισμού, ακόμη και θανάτου για τα πτηνά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, ειδικά αυτά που δεν έχουν κανένα άλλο στοιχείο αλλά είναι μόνο γυάλινα, και ιδιαίτερα αυτά που μοιάζουν σαν καθρέφτες, σκοτώνουν κάθε χρόνο πάρα πολλά πουλιά. Εδώ συμβαίνει ακόμα και σε μικρές τζαμαρίες, δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν τύχει να έχουν βρει ένα νεκρό πουλί στα πόδια τους μπροστά από το τζάμι τους ή από μια μεγάλη τζαμαρία και δεν καταλαβαίνουν γιατί συμβαίνει. Προφανώς είναι γιατί το πουλί έπεσε πάνω, πιστεύοντας ότι μπορούσε να περάσει. Τα πουλιά έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη όραση και βλέπουν χρώματα στο φάσμα του υπεριόδους που δεν μπορεί να διακρίνει το ανθρώπινο μάτι. Γεγονός που τα βοηθά να εντοπίζουν την τροφή τους αλλά και να βρίσκουν τον προσανατολισμό τους. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον άνθρωπο, διαθέτουν ελάχιστη στερεοσκοπική όραση και έτσι δεν μπορούν να αντιληφθούν την πραγματικότητα τρισδιάστατα. Εάν μάλιστα το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται περιλαμβάνει δέντρα και θάμνους, οι θάνατοι αυξάνονται ακόμη περισσότερο, καθώς τα πουλιά νομίζουν πως κινούνται μέσα στη βλάστηση. Στην Ελλάδα ξεκίνησε το πρόβλημα, το καταλάβαμε, όταν άρχισαν να βρίσκονται πάρα πολλά νεκρά πουλιά στην Αττική Οδό πάνω σε ηχοπετάσματα. Δηλαδή υπήρχε σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου περισσότερα από 100 πουλιά την ημέρα βρίσκονταν νεκρά. Γίνεται πρόσκρουση και μετά ή πεθαίνει επί τόπου σπάζοντας το λαιμό ή παθαίνοντας εσωτερική αιμορραγία ανάλογα με την ένταση με την οποία έπεσε, ή πέφτοντας κάτω τραυματισμένο μετά το τρώνε οι γάτες ή κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Η πρόσκρουση σε κτίρια είναι κατά σειρά η δεύτερη ανθρωπογενής αιτία θανάτου μετά από αυτή που προκαλείται από τις γάτες. Κάθε χρόνο περίπου 600 εκατομμύρια πουλιά πεθαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αφού χτυπούν σε ψηλά γυάλινα κτίρια, σύμφωνα με έρευνα του Cornell Εργαστηρίου Ορνιθολογίας. Οι θάνατοι αυξάνονται κατά την αερινή και φθινοπορεινή μετανάστευση. Για ορισμένα είδη στην Αμερική που οι θάνατοι αυτοί είναι για είδη κυρίως που μεταναστεύουν κατά μήκος των ακτών, γιατί έχει τα ανωδικά ρεύματα, μπορεί να είναι σοβαρό πρόβλημα για κάποια είδη. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πέσει πάνω σε ένα κτίριο εκατοντάδες πουλιά από ένα συγκεκριμένο είδος που μεταναστεύει σε σμήνος. Μέσα από το βιβλίο του με θέμα θανάτωση πουλιών από πρόσκρουση σε γυάλινα κτίρια, τζάμια και διαφανείς κατασκευές, μέθοδοι πρόληψης, ο Δημήτρης Μπούσμπουρας προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων που απευθύνονται τόσο στην πολιτεία όσο και στους πολίτες για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών στο μέλλον. Προτείνουμε καταρχάς να υπάρξει μια νομοθεσία απλήρους απαγόρευσης των τζαμένιων κτιρίων, εκτός αν έχουν τέτοια εξωτερικά στοιχεία που τα κάνουν ορατά ή αν στις τζαμαρίες υπάρχει κάποιο χρώμα, είναι μη ανακλαστικά ή είναι κάποια επιστρώσεις με UV ακτινοβολία που τα καθιστά ορατά στα πουλιά. Σοβαρή αιτία θανάτου κυρίως για τα αρπακτικά πτηνά παραμένει η πρόσκρουση στα πτερήγια των ανεμογεννητριών. Η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια χωροθέτησης και σε περιοχές που δεν εγκυτνιάζουν με βιοτόπους υπό εξαφάνιση. Παγίδες θανάτου λοιπόν για χιλιάδες πουλιά ανά τον κόσμο, τα γυάλινα κτίρια. Για να μιλήσουμε με τους ειδικούς, να μας πούν τις δικές τους προτάσεις, αν υπάρχουν, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Νίκος Τσιόπελας μαζί μας από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιόπελα, από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς στην Ελλάδα, βέβαια, δεν έχουμε και τόσα πολλά κτίρια τέτοιου είδους, μοντέρνα κτίρια κατά τα άλλα, όμορφα ίσως για πολλούς, αλλά παγίδες θανάτου, όπως προανέφερα, για τα πουλιά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και στη χώρα μας. Ισχύει. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Πιτσιακίδη, και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Στην Ελλάδα το πρόβλημα έχει εντοπιστεί ότι υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν έχει ποσοτικοποιηθεί με τις ανάλογες μελέτες. Έτσι δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε πάρα πολύ καλά το μέγεθος του προβλήματος. Ξέρουμε απλώς ότι είναι όντως επικίνδυνο. Όπως επίσης είπατε κι εσείς, δεν έχουμε τόσα πολλά γυάλινα κτίρια να όπως η Αμερική, την οποία δείχνετε στα πλάνα σας. Και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε, να υποθέτουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο όσο σε κάποιες άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι είναι και αμεληταίο.
Έχουμε όμως κάποιες άλλες πηγές εδώ που μπορούν να προκαλέσουν αντίστοιχο πρόβλημα. Ανεμογεννήτριες είδαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Ηχοπετάσματα έχουμε στην Εθνική Οδό ή μέσα στις πόλεις, στην Αττική Οδό ή στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε αυτές τις αιτίες άμεσης θανάτωσης της ανθρωπογενής σε μια ευρύτερη ομάδα, θα λέγαμε ότι είναι θάνατος από πρόσκρουση. Στους θανάτους από πρόσκρουση για τα πουλιά συμπεριλαμβάνονται εκτός από τα τζάμια, φυσικά οι σταθερές κατασκευές, οι κινούμενες κατασκευές όπως οι ανεμογεννήτριες, κεραίες κτλ. Άλλη μια μεγάλη κατηγορία είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, με λίγα λόγια τα καλώδια και οι κολόνες, και μια κατηγορία την οποία μπορεί πιθανότατα οι περισσότεροι να την έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει γύρω μας, αλλά δεν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθός της, είναι και τα αυτοκίνητα και τα οχήματα γενικώς, γιατί ακόμα και τα τρένα μπορεί να προκαλέσουν απώλειες. Δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε τις περιπτώσεις αυτές, τις ξεχωριστές αιτίες θανάτου, να τις κατηγοριοποιούμε με βάση τον τελικό αριθμό των πτηνών τα οποία φωνεύονται από την κάθε μία, αλλά να δούμε ξεχωριστά ποια είναι τα είδη τα οποία πλήττονται από κάθε κατηγορία. Ναι, μεν λοιπόν. Έχουμε και κάποια σπάνια είδη, για παράδειγμα, που χάνονται. Ναι, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, ότι ναι, μεν οι τζαμαρίες και τα αυτοκίνητα ευθύνονται για συνολικά μεγαλύτερο αριθμό απολειών, αλλά ανεμογεννήτριες ή τα καλώδια ή κάποιες άλλες μεγάλες σταθερές κατασκευές σε σημεία τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα, είναι υπεύθυνα για τον θάνατο λιγότερου αριθμού πουλιών, αλλά πουλιών από είδη, τα οποία είναι πάρα πολύ σπάνια. Είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν και να αντικαταστήσουν τις όποιες απώλειες, και επιπλέον είναι και προστατευόμενα από την εθνική και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τέτοια είδη είναι οι γήπες, είναι τα μεγάλα αρπακτικά όπως η αϊτή και τα λοιπά, είναι η κύκνη, είναι η πελεκάνη. Αυτά τα πουλιά όμως έρχονται στις πόλεις, γιατί προφανώς γυάλινα κτίρια σε πόλεις συναντάμε. Αυτοκίνητα, εντάξει, δεν έχουμε ακούσει τόσο μεγάλο πρόβλημα από αυτοκίνητα ή από τα τρένα, όπως προαναφέρατε, τουλάχιστον δεν έχουμε δοθεί τόσο μεγάλα στοιχεία γι' αυτά. Αλλά τα σπάνια πουλιά έρχονται στις πόλεις, θέλω να πω. Κοιτάξτε, τα σπάνια πουλιά δεν απειλούνται από τις τζαμαρίες. Μιλάμε για τις κατασκευές όπως οι ανεμογεννήτριες που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες είναι άγριες, όπως τα λέγαμε, σε απόλυτα φυσικές περιοχές. Τα πουλιά τα οποία κινδυνεύουν από τις τζαμαρίες της πόλης είναι μικρότερα πουλιά, όπως τροφιόμορφα ή και μικρά αρπακτικά, τα οποία έτσι μπορεί ευκαιριακά, κυρίως το χειμώνα, να κινηθούν μέσα στις πόλεις για ευκολότερη λία, πουλιά όπως περιστέρια και σπουργίτια που συναθρίζονται σε μεγάλους αριθμούς. Σίγουρα κάποιοι πληθυσμοί κιόλας λόγω lockdown μετακινήθηκαν προς τις πόλεις. Εδώ είχαμε διαπιστώσεις και στο πρώτο lockdown. Επειδή μειώθηκε η ανθρώπινη δραστηριότητα, βρήκαν ευκαιρία τα πουλιά να ζητούν τα στροφή να έρθουν και στις πόλεις. Και τα καλώδια υψηλής τάσης προφανώς είναι κίνδυνος για τα πουλιά, μας είπατε, έτσι δεν είναι? Τα καλώδια υψηλής και μέσης τάσης είναι κίνδυνος για τα πουλιά. Και συνεχίζοντας από αυτό που έλεγε και ο συνάδελφος ο κύριος Μπούσμπουρας, για να μπορέσει να αντιληφθεί ο κόσμος ποια είναι η ιδιαιτερότητα των πουλιών, είναι ότι δεν βλέπουν όπως εμείς. Ένα καλώδιο, όταν είναι μάλιστα το πουλί ψηλότερα από τα καλώδια και φορμά και έχει πίσω φόντο το έδαφος, είναι πρακτικά αόρατο. Υπάρχουν όμως ειδικές τεχνικές, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, μπαίνουν ειδικές σημάνσεις πάνω στα καλώδια, που ναι μεν δεν είναι το μαγικό φίλτρο που θα εκμηδενίσει τον κίνδυνο, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να βελτιώσει πολύ πολύ την κατάσταση. Και ευελπιστούμε και εμείς στην Ελλάδα στο μέλλον, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, να δούμε τέτοιες κινήσεις που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της κατάστασης. Μείνετε μαζί μας για να δούμε και ένα μικρό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, γιατί την πρωτοχρονιά στη Ρώμη είχαμε ένα άλλο σπάνιο φαινόμενο. Λόγω των βεγγαλικών, όπως εικάζουν οι περισσότεροι, θανατώθηκαν πολλές χιλιάδες ίσως πουλιών. Για να δούμε το βίντεο και να επανέλθουμε. Main train station in the Italian capital showed scores of birds. Έχουμε τα πουλιά αυτά που είναι κατά δεκάδες, όπως βλέπουμε. Θα δούμε στη συνέχεια, εν πάση περιπτώσει, στο πλάνο να έχουν βρεθεί κάτω στο δρόμο. Ήταν λόγω των βεγγαλικών, αυτό πιστεύετε, έχουμε καταλήξει σε αυτό? Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια αιτία θανάτου προσδιορισμένη σαφώς. Αυτά τα πουλιά είναι τα ψαρόνια ή μαυροπούλια που τα ξέρουμε κι εμείς της πόλης μας, που συναθρίζονται το χειμώνα σε αυτά τα μεγάλα ασμήνη που βλέπουμε. Στη Ρώμη υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά. Μάλιστα, πριν από μερικά χρόνια παραπονιόντουσαν όλοι, γιατί είχαν φοβερό πρόβλημα όπου κοιμόντουσαν αυτά στα δέντρα από κάτω, γινόταν χαμός από τις κουτσουλιές.
και πιθανότατα να είναι και από τα βεγγάλικα, γιατί ξέρετε τα πουλιά μπορούν πάρα πολύ εύκολα με ένα σοκ να υποστούν είτε κάποιο καρδιακό επεισόδιο, είτε το στρες να δημιουργήσει στον οργανισμό τους τέτοια αποτελέσματα, τα οποία το καθιστούν ευάλωτο σε άλλους κινδύνους, γάτες, αυτοκίνητα κτλ. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη, από ό,τι τουλάχιστον εγώ έχω δει, διακριβωμένη αιτία θανάτου για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πιθανότατα όμως είναι, ναι, τα βεγγαλικά, τα οποία την πρωτοχρονιά ξέρουμε όλοι τι γίνεται, είναι υπερβολική χρήση. Γενικότερα τώρα, εν κατακλείδη, κάποιο μέτρο αποφυγής γενικότερα για όλα αυτά, για αυτές τις παγίδες που φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι στις πόλεις, και κάποιες προτάσεις προς την πολιτεία ίσως? Λοιπόν, ναι. Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε το εξής ως συμπέρασμα. Ότι φυσικά ο τρόπος ζωής μας ο μοντέρνος δεν γίνεται να υπάρξει χωρίς όλες αυτές τις κατασκευές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σωστός σχεδιασμός, σωστή χωροθέτηση και σωστή λήψη μέτρων προστατευτικών για τα πουλιά, ούτως ώστε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον τρόπο ζωής που χρειαζόμαστε ουσιαστικά και να προστατέψουμε κατά το δυνατόν την άγρια φύση. Συνεργασία περιβαλλοντικών φορέων, επιστημόνων, κράτους και των εταιριών οι οποίες εφαρμόζουν και κατασκευάζουν τις διάφορες υποδομές, και το πρόβλημα μπορεί να μην λυθεί, αλλά σίγουρα θα μειωθεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις, αρκεί να τις υιοθετήσουμε για να μην καταστρέφουμε και με αυτόν τον τρόπο τον πληθυσμό των πουλιών, που είναι και πολύ χρήσιμος. Χρειάζεται και τήρηση της νομοθεσίας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.